το ερώτημα είναι αυτό. Η ελληνική πρόταση περνάει από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε μέσα κατάργηση ΦΠΑ στα νησιά. Μπορεί να μιλήσω για τον εαυτό μου. Όσον αφορά το ΦΠΑ στα νησιά, δεν περνάει. Και ελπίζω να το φέρω ως ξεχωριστό άρθρο για να μην αναγκαστώ να καταψηφίζω το σύνολο. Είναι η δήλωση της ημέρας, νομίζω, και θα, θα συζητηθεί. Είναι δύσκολο αυτό το ΦΠΑ, γιατί ξέρετε ότι εμείς οι Ευρωπαίοι ήταν δύο συντελεστές ΦΠΑ, έναν στο 11 με 12% και έναν στο 23 με 24%, έτσι. Τα οποία προϊόντα μπαίνουν λίγο ή πολύ, είναι διαπραγματεύσιμο, αλλά εμείς είπαμε τρεις έως τέσσερις, όπου στο 6% έως 7% θα μπουν τα βασικά είδη διατροφής και τα τρόφιμα. Το άλλο, το αγκάθινο έμφυα, είναι βασική προεκλογική δέσμευση. Είναι βασική προεκλογική δέσμευση. Πιστεύετε ότι οι συνάδελφοί σας θα αντιταχθούν σε αυτό, δηλαδή θα περάσει η διατήρηση του έμφυα για ένα ακόμα χρόνο? Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Είναι προσωπική μου άποψη όμως αυτή. Άρα αυτό το οποίο μας ετοιμάζουν οι δανειστές από ό,τι ακούγεται ως αντιπρόταση, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ακόμα πιο βαρύ, ακόμα πιο ειδεχθές, δεν έχει καμία τύχη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα σας πω, θα έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα, υποχρεωτικά θα έρθει, έτσι, διότι οι βουλευτές θα κληθούμε, εμείς θα σηκώσουμε τα χέρια μας για να ψηφίσουμε, έτσι. Όταν λοιπόν είσαι εκείνος ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις, οφείλεις να γνωρίζεις καλά το κείμενο, έτσι, να μην φτιάσουμε να γίνουμε όπως οι προηγούμενοι κάποιοι βουλευτές. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, γιατί δεν θέλουμε να θίξουμε πρόσωπα. Οι ναι σε όλα, εμείς τους λέμε ναι σε όλα, τους λέγαμε. Έτσι, το ναι σε όλα και χωρίς να το έχουμε διαβάσει, εμείς θα το διαβάσουμε. Θα γίνει συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδος, θα ακουστούν οι απόψεις του κάθε ενός χωριστά βουλευτή. Και μετά από αυτή τη συνεδρίαση θα υπάρξει μια απόφαση τι ψηφίζουμε και τι απορρίπτουμε. Παρασκευή έχουμε τη δόση του Δέλτα Νιτάφ. Ναι. Βλέπετε ορατό το ενδεχόμενο να μην καταβληθεί, να μην πληρωθεί? Θα είναι το πρώτο ουσιαστικά πιστωτικό γεγονός. Πείτε το όπως θέλετε. Πιστωτικό γεγονός, πείτε το αδυναμία πληρωμής, αλλά θα σας πω κάτι. Τι έχουμε αποφασίσει στην Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Γιατί τα όργανα δεν συνεδριάζουν για να βγάζουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι ανεφάρμοστες. Βγάζουν για να γίνονται αποφάσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν. Επομένως, κάτω από αυτό το πρίσμα, κάτω από αυτή τη λογική, ποια ήταν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ότι σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής στο σύνολό τους, έτσι, και των δόσεων της δανειακής αυτής κατάστασης, την οποία η χώρα της έχει επιβληθεί ουσιαστικά, και των μισθών και των συντάξεων, θα προτιμήσουμε τους μισθούς.